Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μένουμε Σπίτι 7 Τέχνες, 7 Arts ή στην Αγγλική, και παρακολουθείτε τη Μένουμε Σπίτι ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια με τον Μένουμε Σπίτι Γεώργιο Γιορδάση. Παρατηρήσατε ήδη ότι σήμερα η εκπομπή είναι σε κλειστό χώρο, είναι εσωτερικό το γύρισμα και κυρίως από τη σκιά. Αποτέλεσμα μίας λάμπας, ενός φωτιστικού δαπέδου, το οποίο στηρίζεται πάνω σε δύο κουτιά με παπούτσια, έναν αφιγραντήρα και μία καρέκλα. Ήθελα πολύ να κάνω γύρισμα έξω, όμως, όπως λέει και ο Σαββόπουλος, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Άλλωστε γνωρίζω ότι εσάς σας ενδιαφέρουν περισσότερο αυτά που λέγονται, παρά αυτά που δείχνονται από την εκπομπή. Πήρα που λέτε ένα μήνυμα από μία θανατική της εκπομπής, τη Σούζη Καρπούζη. Η Σούζη θέλει να ασχοληθεί η εκπομπή με το θέμα της Amber Heard και του Johnny Depp. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι γίνεται, η Amber κατηγορεί τον Johnny ότι της έδινε μπουκέτα. Όχι όμως μπουκέτα με λουλούδια, τα άλλα. Σαν αυτά που δίνει και η κόρη του Spielberg. Η εκπομπή λοιπόν το έψαξε. Κυρίως το έψαξε βέβαια ο Αρχιμίδης, ο οποίος μπορεί να κυκλοφορεί άνετα, διότι τον έχουμε καταχωρήσει ως ντρόν. Και βρήκε μία μαγνητοσκόπηση, ένα footage, από μία βιντεοκασέτα. Πρώτα απ' όλα ξεπεράσαμε το σοκ ότι υπάρχουν ακόμη βιντεοκασέτες. Μετά είδαμε το footage. Δείχνει λοιπόν το εσωτερικό ενός ασανσέρ, έναν τυπάκο μέσα, και μία νεαρή γυναίκα να τρέχει προς αυτό, ξυπόλυτη και φορώντας μόνον ένα σεντόνι, σαν το Λάμπρο Κωνσταντάρα στη Βίλα των Οργείων. Κατέβηκε τα σανσέρ, αγκαλιαστήκανε, έφυγε. Με εντελεχή έρευνα και cross-checking πηγών, αυτό υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί κάτι, ότι έλαβε χώρα στο σπίτι του Τζόνι, το οποίο είτε είναι κάποιο penthouse, κάποιο ρετυρέο όπως καταλαβαίνω, ή έχει περισσότερα από ένα πατώματα. Η νεαρή γυναίκα, η σεντονοφορούσα, είναι η Amber Heard και ο τυπάκος είναι ο Elon Musk. Ξέρετε τώρα, Elon Musk, παιδί θαύμα, αυτοκινούμενα οχήματα, θέλω να πάω στον Άρη και να τον πω μασκονία, τέτοια πράγματα. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι δεν ξέρω κατά πόσον αυτή είναι η Amber και αυτός είναι ο Elon, αλλά ο τύπος είχε το κούρεμα το μασκικό 100%. Ξέρετε, εκείνο που βλέπουμε στις ταινίες τις αμερικάνικες που έχουν σαν θέμα τη δεκαετία του 50. Τώρα πρέπει σε όλα αυτά να κάνω και ένα σχόλιο, ότι η μόνη λογική εξήγηση για όλο αυτό το σκηνικό ποια είναι. Μπαίνει ο Elon, τελειώνει τη δουλειά με την Amber και στη συνέχεια όταν πάει η κοπέλα να κάνει ένα ντους και ανοίγει τις βρύσες, αυτός ντύνεται γρήγορα γρήγορα και την κοπανάει. Σαν τον Barney Stinson στο How I Met Your Mother δηλαδή. Έχει κλείσει άλλη όμως το νερό, ακούει το σούσουρο, βγαίνει έξω, δεν βλέπει κανέναν. Αρχίζει να τρέχει με το σεντόνι στο διάδρομο, τον πιάνει, του λέει «Πού πας, τι κάνεις» και εκεί γυρίζει και της απαντά «Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Έχουμε προγραμματίσει μία πτήση για τον Άρη και μόλις με πήρανε τηλέφωνο ότι κατά λάθος έχω τα κλειδιά του διαστημοπλοίου μαζί μου». Και κάνει ένα έτσι και βγάζει μία αρμαχιά κλειδιά και τις δείχνει. Και τώρα καταλαβαίνεις, πρέπει να πάω μέχρι τον Μπαϊκονούρ να του τα δώσω γιατί αλλιώς ο πύραυλος δεν παίρνει μπροστά. Στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να προσθέσει ακόμη μία επιτυχία στο τρομερό σερί που τρέχει τελευταία. Αυτή τη φορά αποφάσισε να περιορίσει την εξαγωγή λεμονιών. Και αυτό γιατί. Τα λεμόνια χρησιμοποιούνται αφενός σε εκείνη τη θαυματουργή κολόνια που έχουν, η οποία καταπολεμά τον κορονοϊό, και αφετέρου τα τρώνε πολλοί πολίτες της χώρας και είναι υγιείς. Τώρα κολλητέ, πρέπει να σου πω ότι έχω κι εγώ ένα γνωστό που έμαθε πρόσφατα ότι το ξύδι είναι πολύ καλό απολυματικό, ιδιαίτερα για επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για παρασκευή τροφής.
Ως αποτέλεσμα λοιπόν αυτού, αυτής της καινούργιας γνώσης, κάθε φορά που κάνει μπάνιο, μετά αντί για κολόνια ή aftershave, βάζει ξύδι. Με αποτέλεσμα να μυρίζει συνέχεια σαν φακές. Εδώ βεβαίως υπάρχει η λογική του σκόρδου. Ξέρετε αυτό που λένε κυρίως οι παππούδες, ότι τρώμε πολύ σκόρδο για να είμαστε υγιείς. Πώς δουλεύει? Όταν τρως πολύ σκόρδο, ή στην περίπτωση του γνωστού μου ξύδι, δεν σε πλησιάζει κανείς. Με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος να εκτεθείς σε διάφορες μεταδοτικές ασθένειες. Σε δύο άλλα μεγάλα θέματα που ταλανίζουν την επικαιρότητα. Το πρώτο, ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν θα ψάλει φέτος live. Εκτός βεβαίως, αν γίνει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής και τον πάρει για αριστερό ψάλτη ο κύριος Τσιόδρας. Εδώ, Πέτρο μου, θέλω να σου κάνω μία πρόταση. Μπορείς φέτος να κάνεις ένα ντουέτο με το μικρό Χρήστο Σαντικάη, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει ήδη μεγαλώσει. Και το δεύτερο, δεν θα κάνει εποχική διαφήμιση στο τζάμπο. Θυμάστε κάτι πολύ χαρακτηριστικές διαφημίσεις που έχει κάνει κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα αυτή με την Άντζελα Δημητρίου να λέει «Χτύπα σαν άντρας». Αν πάντως αποφασίσετε, παιδιά, εκεί στο τζάμπο να κάνετε διαφήμιση φέτος, έχω μία πρόταση. Σκηνικό. Ιερουσαλήμ. Μπαίνει ο Πόντιος Πιλάτος. Με τη στολή που φοράνε όλοι, ξέρετε, εκείνο το σεντόνι στις ταινίες του Hollywood δεκαετίας 60, και το ένα κομμάτι γυρισμένο εδώ στον μπράτσο, πηγαίνει, του φέρνουν μία λεκάνη και ένα απολυματικό τζάμπο. Πηγαίνει ο Πόντιος λοιπόν πάνω από το απολυματικό, τσουκ τσουκ τσουκ, και λέει «Φέτος μέχρι και εγώ έκλεινα τα χέρια μου». Διαφήμιση και κοινωνικό μήνυμα 2-1. Σκεφτείτε το. Εδώ όμως θα σας αφήσω για σήμερα, υπενθυμίζοντάς σας ότι μπορείτε να βρείτε όλη τη 7 Arts στα social media. Στο YouTube είναι μια ευκαιρία να δείτε τις εκπομπές με ενδελέχεια και να μας πείτε τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει. Στο Facebook έχουμε σελίδες, έχουμε ομάδες, έχουμε τον Αρχιμίδη σαν ένα πουλί που μας ενώνει, πολλά και διάφορα. Στο Instagram, διότι παραμένει το πλέον δυνατό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και στο Twitter, διότι είναι λακωνικό και το λακωνίζει εστίν φιλοσοφήν. Από όλοι λοιπόν τη 7 Arts και τον Γιώργο Στρούλη, να είσαστε υγιείς, να είσαστε καλά και γεια σας!